άλλο για να ασχοληθούμε. Το λόγο έχει η κυρία Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Επιτρέψτε μου στην αρχή ένα σχόλιο επί του κοινοβουλευτικού ήθους και ύφους της συζήτησης. Κύριε συνάδελφε, χειροκροτήσατε την κυρία Βούλτεψη και την είπατε καινή. Πριν από λίγο άκουσα τον πρωτομιλούντα να μιλάει για έναν πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Γιώργο Παπανδρέου. Μπορεί κανείς να διαφωνήσει με επιλογές του, μπορεί να διαφωνήσει πολιτικά, μπορεί να κατακρίνει πολιτικά, αλλά το ανοησία, αρσυναρτησία και ιδιοτέλεια δεν είναι κοινοβουλευτικού ήθους και ύφους που θα έπρεπε. Σας επιστρέφω τους χαρακτηρισμούς. Το λόγο έχει ο κύριος Παύλος Χαϊκάλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, για 6 λεπτά, κύριε συνάδελφε. Πώς θα γίνει, κύριε συνάδελφε, κύριε συνάδελφε, κύριε συνάδελφε, εάν θέλετε υπάρχει το περιστήλιο, κύριε συνάδελφε, ορίστε κύριε Χαϊκάλη. Και ότι δεν αναφέρεται στο Υπουργείο και ότι δεν είναι σχέδιο του Υπουργείου. Θα τη διαβάσω πάλι λοιπόν και θέλω να την καταδικάσετε ή να συμφωνήσετε. Ο κύριος Ζούγκας λοιπόν λέει, κύριε Βούλτεψη, σε λιγάκι με σας, μην φεύγετε, καθίστε, σε λιγάκι με σας, μην φεύγετε, έχω κι άλλα, όχι καθίστε, σε λιγάκι με σας, με τον κύριο Υπουργό. Λοιπόν, ο κύριος Ζούγκας λοιπόν καλεί τους τα τάγματα ανέργων να δουλέψουν. Κυρία Βούλτεψη, επειδή έχετε πιάσει τα σίδη από το πρωί, όχι από το πρωί, έχετε πιάσει τα σίδη στα πρωινάδικα, να μην εγκαλέτε τον ΣΥΡΙΖΑ για περιονισμούς, να μην κάνετε. Να ψαχτείτε μέσα στην παράταξή σας, όταν επειδή έκανα αυτό το λάθος σήμερα να κοιτάξω τι λέγατε προ εξαμήνου και εφταμήνου πριν κανένα χρόνο για το μνημόνιο και τώρα μου έχετε γίνει. Κυρία Βούλτεψη, θα πάρετε προσωπικού το λόγο. Κυρία Βούλτεψη, κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ. Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ, συνεχίστε κύριε Βαργά. Προσωπικού. Εντάξει κύριε Μπαργκά, προχωρήστε. Ναι, βεβαίως, θα μείνετε προσωπικού. Αφήστε τον κύριο Μπαργκά. Θα σας παρακολούσα λοιπόν κυρία Βούλτεψη να προσέχετε αυτά που λέτε και να δίνετε και να απαντάτε πάνω στα επουσιώδη, σε αυτά που σας ρωτάμε. Ανάλωσε όλη την ομιλία ο συνάδελφος για να σχολιάσει αυτό που λέω εγώ και για να μου πει να λέω τούτο ή να μην λέω τ' άλλο. Εγώ δεν απαγόρευσα σε κανέναν σε αυτή την αίθουσα να πει κάτι. Και επομένως το θεωρώ τελείως απαξιωτικό αυτό. Δεν είπα εγώ αν θα λέω ή όχι. Και όταν μιλάμε για σταθίδι, για σταθείτε μισό λεπτό. Τι θέλετε να πείτε με αυτό? Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν πάνε στην τηλεόραση? Είσαστε κομμένοι από την τηλεόραση? Δεν υπάρχει παράθυρο, τραπέζι χωρίς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς τελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι αυτά τα οποία λέτε τώρα δηλαδή? Και εν πάση περιπτώσει, όταν θέλετε να πείτε κάτι, θα μιλάτε για αυτό που θέλετε να πείτε, όχι για αυτό που λέει ο άλλος. Εγώ δεν ήρθα να πω αν πιάνεις εσύ τα σίδη και αν κάνει ο άλλος το τρίτος και αν ο πέμπτος κάνει αυτό. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, κάπου εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα πρέπει πλέον να καταλάβουμε, γιατί άκουσα ότι προηγουμένως ο διπλανός του συνάδελφος, όταν κατέβηκα από το βήμα, με χειροκρότησε μόνος του και με είπε καινή. Εγώ δεν το άκουσα γιατί ήμουν εκεί, αλλά αυτό πια ξεπερνάει κάθε όριο. Εγώ του ζήτησα συγκεκριμένο πράγμα, να μου πούνε αν φέραν λεφτά και δουλειές από την Αργεντινή, αν πρόκειται να είναι καλύτερα τα πράγματα, αν θα βρουν ένα εκατομμύριο δουλειές σε 1 εκατομμύριο ανέργους. Το κενή και όλα αυτά επιστρέφονται σε εσάς, που πραγματικά μπορεί να είστε κενοί και να λέτε ψέματα και να είστε οι επόμενοι λεφτά υπάρχουν. Επειδή το ζήτημα των όσων εργάζονται στα προγράμματα, τα λεγόμενα για μας κοινοφελούς εργασίας, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς προσπαθήσαμε σήμερα, μέσα από την ερώτηση που καταθέσαμε, να αναδείξουμε τα προβλήματα των εργαζόμενων και τη φιλοσοφία του ίδιου του προγράμματος. Αντί για μια συγκεκριμένη απάντηση, για μια επιχειρηματολογία από τη μεριά των άλλων κομμάτων, καταλήξαμε να συζητάμε για πράγματα που δεν απασχολούν καθόλου το πλαίσιο της ερώτησης. Λοιπόν, είναι ωφελούμενοι
διότι συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα έστω και περιορισμένου χρόνου απασχόλησης. Θυμίζω ότι το πρόγραμμα αυτό είχε ξεκινήσει πιλωτικά στην Καστοριά για να στηριχθεί σε τοπικό επίπεδο μια δοκιμαζόμενη οικονομική δραστηριότητα εκείνης της περιοχής και συγκεκριμένα η βιομηχανία Αγούνας. Από αυτό ανέκυψε ανάγκη να στηριχθούν κάποιες ομάδες εργαζομένων σε δοκιμαζόμενες τοπικές οικονομίες. Πιλωτικά μας προέκυψε η Καστοριά και στην πορεία από αυτό μέσα η... Σύμφωνοι. Από εκεί ξεκίνησε η πιλωτική εφαρμογή. Εξελίχθηκε σε κάτι άλλο. Διότι η κοινοφελής εργασία δεν απασχολεί συγκεκριμένους εργαζόμενους σε συγκεκριμένες βιοτεχνίες. Το ξέρω γιατί το παρακολούθησε σε τοπικό επίπεδο. Από τη στιγμή που μπήκανε μέσα οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, σαν συμπράττοντες φορείς, και η διαδικασία επιλογής μέσω ΑΣΕΠ, τότε άλλαξε το πράγμα και πήγε σε ένα γενικό πρόγραμμα τόνωσης απασχόλησης.